Στο σημερινό βίντεο θα φάμε μπριζόλα 1 ευρώ εναντίον μπριζόλα 200 ευρώ. Η ακριβή μπριζόλα εννοείται θα είναι στη Μύκονο, στο μαγαζί του Νουστρέτ. Θα πάμε να φάμε μπριζολάρα. Οπότε μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο για να μην το χάσεις. Πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ, πήρα μια φθηνή μπριζόλα, γύρισα σπίτι, έριξα μπαχαρικά και την έβαλα στο air fryer. Πολύ γρήγορα, μέσα σε 10-15 λεπτά ήταν έτοιμη. Ξεκινάμε την πρώτη μπριζόλα που κάνει 1 ευρώ στην κυριολεξία. Πήρα αυτό που είδατε από το σούπερ μάρκετ. Είχε 4 μπριζόλες μέσα και έκανε κάπου 4 ευρώ. Πάμε να τη δοκιμάσουμε. Απλή μπριζόλα που θα πάρει κάποιος να φάει στο σπίτι του. Για να δούμε. Εντάξει, είναι λίγο σαν τσίχλα, σαν σόλα. Δεν είναι σκληρή. Από γεύση, τίποτα, δεν καταλαβαίνεις κάτι. Πολύ λίγο καταλαβαίνεις τα μπαχαρικά. Θα δώσω άλλο ένα κομμάτι να φάω. Τώρα που έχει και λίγο λίπος, να γλυκίζει λίγο περισσότερο. Για την τιμή του, τα αξίζει πάρα πολύ τα λεφτά, δεν μπορώ να πω. Έχω απορία να δω, γιατί η επόμενη μπριζόλα που θα δοκιμάσω, δεν θα πάμε απευθείας στην Μύκονο, θα πάμε σε ένα άλλο μαγαζί εδώ στην Αθήνα. Τι διαφορά θα έχει, πώς θα είναι. Σε αυτό το σημείο να σου θυμίσω ότι στους 50.000 συνδρομητές θα πάρω τα μαλλιά μου μπόμπα, γουλή τελείως. Οπότε αν θέλεις, κάνε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι για να μην το χάσεις. Τώρα βαθμολογία, μόνο και μόνο για την τιμή της, θα βάλω ένα 5,5 στα 10. Το μόνο που καταλαβαίνω σε γεύση είναι τα μπαχαρικά, λίγο το πιπέρι. Συνεχίζουμε στην επόμενη μπριζόλα που θα είναι σε μαγαζί στην Αθήνα. Εδώ σίγουρα περιμένω κάτι καλύτερο από την μπριζόλα που έφτιαξα. Έχει και ασανσέρ εδώ. Σε ποιο όροφο θα πάμε, στον τρίτο? Λογικά. Πώς το βλέπεις μέχρι τώρα? Έχω ξανάρθει άλλη μια φορά. Έχει ξανάρθει. Αλλά έχω πιει ναργιλέ. Έχει πιει. Φοράμε δύο μπλουζάκι σήμερα. Είναι λίγο διαφορετικό. Ο Πάλης ξεκίνησε να διαβάζει τον κατάλογο πολύ σκεπτικός. Ούτε στις Πανελλήνες δεν ήταν τόσο συγκεντρωμένος. Κάτσαμε σε ένα τραπέζι κοντά στο παράθυρο με θέα την Ακρόπολη. Πολύ γρήγορα είδα τον κατάλογο και αποφάσισα. Έχω μία Black Angus, μοσχαρίσια μπριζόλα. Χαλαρά θα πάμε σε αυτό το μαγαζί. Δεν θα κάνουμε πολλά έξοδα. Τα περισσότερα θα τα κρατήσουμε για τη Μύκονο. Παιδιά, έφτασε η μπριζόλα. Ψήσιμο δεν με ρωτήσανε, αλλά καλή φαίνεται. Στην μπριζόλα, παιδιά, έχει 30 ευρώ. Πλούσιο πιάτο. Έχει διάφορα πράγματα. Θα ξεκινήσω πρώτα με την πατάτα. Φαίνεται ωραία. Πολύ ωραία πατάτα. Σου την έτσι γεμάτη γεύση. Απ' έξω είναι τραγανή. Για να δοκιμάσουμε λίγο τη σος. Ξέρω, μαγιονέζα και έχει και λίγο λάδι από πάνω. Για να δούμε κι αυτή. Πρέπει να είναι μπάρμπεκιου. Πριν πάμε στην μπριζόλα, θα δοκιμάσω και τα λαχανικά. Αυτό μανιτάρι είναι. Το μανιτάρι είναι ωραίο. Μπράβο. Αυτό που μου αρέσει, παιδιά, είναι το κολοκυθάκι. Να είναι τηγανιτό και έτσι λίγο ξεροψημένο. Πολύ ωραίο και το κολοκυθάκι. Πάμε τώρα, παιδιά, στον πρωταγωνιστή του πιάτου, που είναι η μπριζόλα. Για να την κόψουμε να δούμε. Ιδιαίτερο αυτό, έχει και πίτα από κάτω. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι όλα τα ζουμιά της μπριζόλας θα πάνε στην πίτα και θα γίνει πολύ πιο ωραία. Απαλή, δεν είναι σκληρή, όσο χρειάζεται. Εντάξει, δεν γίνεται και στο στόμα. Το μυστικό είναι να πάρεις λίγο απ' όλα, να πάρεις και πατάτα, να φας και μια πιπεριά παράλληλα. Αυτή που είναι περίεργη λίγο η σώση στο λόγιο μας. Έχει λάδι από πάνω. Πατάτες κλασικές, country, decent, ωραίες. Αλλά επειδή εγώ είμαι πολύ φαν της μπριζόλας, αλλά του medium rare, αυτό είναι πιο πολύ προς το well done. Θα σου πω αν μ' αρέσει ή όχι, εντάξει. Έχει πολύ ωραία γεύση, αλλά είναι πολύ ψημένη για μένα, ρε φίλε. Θέλω λίγο πιο άψιστο, ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό την μπριζόλα την χαλάει. Θέλει λίγο λιγότερο ψήσιμο, να είναι έτσι κόκκινο μέσα, ώστε να είναι ζουμερή. Δεν θα τις έβαζα πάνω από 7, 7 στα 10. Αυτό που θέλω να δοκιμάσω τώρα είναι η πίτα, η οποία έχει πάρει το λάδι, έχει πάρει το ζουμί της μπριζόλας. Είναι ωραίο, φίλε. Κάτι είπατε αυτό για την πίτα. Εμένα μου φαίνεται πολύ ωραία και επειδή περιμένω πολλά παραπάνω στην επόμενη μπριζόλα, θα της βάλω ένα 7,8 στα 10. Έχω απορία να δω πόσο πιο ωραία μπορεί να είναι η επόμενη μπριζόλα. Αργότερα επιβιβαστήκαμε στο αεροπλάνο με προορισμό τη Μύκονο. Όταν φτάσαμε, κάναμε μία βόλτα στο νησί και μετά πήγαμε στο Νουστρέτ. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε μία ακριβή μπριζόλα. Σίγουρα πιστεύω θα διαφέρει από τις πιο φθηνές που δοκιμάσαμε. Ανυπομονώ, βρισκόμαστε μαζί του Νουστρέτ. Σπάστε το βίντεο, παιδιά, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι. Το μαγαζί ήταν σε ψηλό σημείο με ωραία θέα. Μόλις μπήκαμε, μας πήγαν στο τραπέζι που είχαμε κλείσει. Όμορφος χώρος με πολλά δέντρα γύρω-γύρω. Αμέσως μας έφεραν κατάλογο και κάπου εκεί εμφανίστηκε και ο Νουστρέτ. Μας έρβηραν αυτό το πανάκριβο νερό που θα σας αφήσω να το μαντέψετε στα σχόλια πόσο έκανε. Πήραμε μια σαλάτα Νουστρέτ για αρχή και την μπριζόλα. Ήπιαμε το δροσερό νερό και περιμέναμε με αγωνία τα πιάτα. Πολύ κύριε, το προσωπικό είναι περισσότερο από ότι ο κόσμος. Νιώθω ότι σαν σε παρακολουθούν από παντού, ρε φίλε. Σαν να είναι κάποιος εδώ στη γωνία και σε βλέπει, ξέρω εγώ τι θα φας. Σε κάνουν να πάρεις το πιο ακριβό, ρε φίλε. Δεν θα σου πούνε κάτι, απλά με το πώς στέκονται, πώς στείνονται. Είναι σαν να σου λέει, εντάξει, τώρα μην πάρεις, ρε φίλε, αυτό που κάνει 50 ευρώ, πάρε αυτό που κάνει 300-500, ξέρω εγώ. Σε σου λένε, γιατί ήρθες.
Σαράντανο στρετ special. Έχει μέσα τυρί, παρμεζάνα, έχει σταφίδες, ρόδι. Χωριάτικη είναι, ρε. Ναι. Καταλαβαίνεις πολύ όταν το τυρί έχει ντοματίνι μέσα. Ωραία είναι. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πολύ τρελαίνομαι κιόλας. Ένα 7,5 στα 10. Έχω φάει πολύ καλύτερες σαλάτες. Χωριάτικη από το χωριό, ε. Εντάξει, και τώρα και για 20 ευρώ. Έχω περιέργεια κι εγώ, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, πόσο έκανε. Όσο σπίτι έχω φτιάξει και καλύτερες. Φίλε, κι εγώ τη σπιτική δικιά μου σκεφτόμουν. Αλλά το ρόδι είναι πολύ καλό. Ένα 5 στα 10, γιατί. Αυστηρός ο Τζίμις. Δεν μ' αρέσει φέτα γι' αυτό. Αλλά, okay. Φέτα είναι, φίλε, τι τυρί είναι αυτό. Δεν ξέρω, κεφαλοτύρι είναι. Ναι, είναι έτσι ένα έντονο. Είναι μια ωραία αυτό. Ναι, ναι. Απαλή. Είναι πολύ ωραία αυτό. Θα βάλω 6. 6, ε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ ωραία. Λίγο αλατάκια ο πάνω. Εντάξει, τελειώνει και τελείως στο στόμα. Κάπου την τρώω σαν να μην τα σκέτει. Λίγο έτσι. Χρειάζεται, παίρνει ωραία γεύση. Και θέλω να το φάω με το χέρι, ρε φίλε. Θέλω να κάνω αυτό έτσι. Τι. Φίλε, είναι τέλειο. Oh my god. Είναι τέλειο, ρε. Oh. Το βάζεις το κράτος που έχω φάει. Όντως. Ναι. Πόσο του βάζεις. 10 στα 10 ρε. Δεν έχω ξαναφάει πιο ωραία κράτος. Είναι πολύ καλό το ψήσιμο ρε φίλε. Και το κράτος όντως δεν λιώνει τελείως. Αλλά σου αφήνει μια πολύ ωραία γεύση κράτος. Το τρως άνετα σκέτο δηλαδή έτσι. Oh my god. Είναι ακραίο. Είναι πολύ ωραίο. Έχει αυτό εδώ να ρίχνει το αλάτι και εμείς το πιάνουμε με τα χέρια, ρε. Και μετά μπορεί να το βάλω κι αλλού αυτό το αλάτι. Δεν ξέρω με το αλάτι, σου δίνει μια άλλη γεύση, σαν γλυκίζει περισσότερο. Εγώ την πρώτη φορά δεν το κατάλαβα τόσο το κρέας. Δεν ενθουσιάστηκα και τόσο. Όταν ξανά έφαγα και ξανά έφαγα. Όντως, πες να είναι κι εγώ από το καλύτερο κρέας που έχω φάει. Θέλω να βάλω ένα 9,5 στα 10. Ωραίο. Το κρέας είναι πολύ θετικό. Θες να φας κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Θα έλεγα με τις πιο ωραίες εμπειρίες σε εστιατόριο. Το κρέας όντως άξιζε. Δεν έχω πω κάτι άλλο, παιδιά. Σπάστε το βίντεο, like, εγγραφείτε το κανάλι. Εντάξει, παιδιά, πιστεύω ότι για μια φορά στη ζωή σας πρέπει να έρθετε εδώ να φάτε. Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Είναι κάτι που εγώ δεν έχω ξαναζήσει τόσο κυριλέ φάση. Και εννοείται το κρέας, άμα σας αρέσει να τρώτε μοσχάρι, ίσως είναι το καλύτερο που φάτε στη ζωή σας. Like, subscribe, εννοείται το βίντεο του Νικήτα.